Φάση γράμμασης. Και εδώ κλασικά κυκλοφορούν πολλοί μύθοι. Πολλοί πιστεύουν ακόμα και σήμερα δυστυχώς ότι σε ένα εύρος επαναλήψεων 15-25 που θα εκτελέσουν θα κάψουν λίπος, θα κάνουν γράμμαση. Δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν τόσο απλά. Καταρχήν σε αυτή τη φάση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως και στον όγκο, διατροφή. Είμαστε σε υποθερμιδικό έλλειμμα. Κυρίως οι θερμίδες που κόβουμε είναι από τον υδατάνθρακα. Μυϊκό γλυκογόνο είναι στα τάρταρα, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες προπονήσεις μεγάλης διάρκειας, μεγάλο όγκο προπόνησης. Να κάνουμε προπόνηση με βάρη, καπάκι, να μπούμε σε αερόβιο, είναι τζαμπασκότωμα. Πρέπει να παίξουμε τεχνικές εντάσεις με διάφορα προπονητικά πρωτόκολλα, να ανεβάσουμε την ένταση, να μειώσουμε τον όγκο προπόνησης. Θέλουμε τέτοιο σοκ, τέτοιο στρεσάρισμα στον οργανισμό, στο νευρομυϊκό σύστημα, ώστε να προστατεύσουμε τον καταβολισμό του μυϊκού ιστού ή να ελαττώσουμε όσο μπορούμε τον καταβολισμό του. Προπονήσεις είναι σχεδόν ίδιες με του όγκου, δεν αλλάζει κάτι μαγικό. Απλά αλλάζει η ένταση. Από εκεί και πέρα, ένας που έχει λίπος 5 με 7% πιθανότατα να έχει και θέματα με τις αρθρώσεις του. Πολύ ενοχλούντα, ίσουν και πονάνε. Δεν παίζουμε με αυτά. Αυτά από μένα.